τον Γενάρη, αλλά στην ουσία στις 27 Μαρτίου, μέχρι και τον Απρίλιο είχα ως γραμματέα στο τμήμα κοινωνικής συνοχής νυν μεταναστευτικής πολιτικής τον κύριο Συρίγο, που ήταν και ο προηγούμενος γραμματέας. Δεν έφυγε, τον διατήρησα εγώ. Του Υπουργείου Εσωτερικών, αυτό λέω. Ναι. Ο κύριος λοιπόν Συρίγος μου έστελνε τα... Ακούστε τώρα. Μου έστελνε τα κάθε τόσο τα χαρτιά από το πρόγραμμα Ιόνι, αυτό που λέτε, που ήταν τα στατιστικά στοιχεία των εισερχομένων. Και βεβαίως, επειδή είχαμε καθημερινή συνεργασία, του ζητούσα προτάσεις για οτιδήποτε υπήρχε σε σχέση με την εισρωή των μεταναστών και των προσφύγων. Δεν υπήρχε όμως καμία πρόταση, γιατί το πρόγραμμα Ιόνι, αυτή η γραμματεία της κοινωνικής συνοχής το είχε εκπονήσει μαζί με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Και το ήξερα πολύ καλά, κύριε Δένδη. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Αυτό που ήθελα να πω, προφανώς. Αλλά θέλω να πω και εδώ ήμασταν τότε, στη Βουλή, δεν είχατε κάνει κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Το ζήτημα όμως το βασικό που αναφέρατε είναι ότι όταν αναλάβαμε εμείς για τους παράτυπους και τους παράνομους, υπήρχε ήδη εισαγγελική διάταξη στα σημεία των συνόρων που έλεγε σε όλους τους εισαγγελείς να απέχουν της ποινικής δίωξης από τους εισερχόμενους. Δεν την κάναμε εμείς, υπήρχε σε εσάς, επί του κυρίου Κικίλια. Αυτό τι σήμαινε, ότι είχε αποποινικοποιηθεί, όχι, σας εξηγώ κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είχε αποποινικοποιηθεί η είσοδος, είχε αποποινικοποιηθεί πρακτικά λόγω των μεγάλων ροών, είχε αποποινικοποιηθεί λόγω των μεγάλων ροών και είχε και στην πράξη καταργηθεί η διαφορετική μεταχείριση προσφύγων και μεταναστών και δινότανε ένας μήνας για οικειοθελή αποχώρηση στους μετανάστες και 6 μήνες στους πρόσφυγες. Αυτά δεν τα άλλαξα, ήταν δικές σας εγκύκλοι μαζί με τις εγκύκλοι της δικαιοσύνης. Αυτά για να εξηγούμαστε. Λοιπόν, τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γεωργαντάς.